Γεια σας. Έχουμε πολλά καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι τα τουριστικά ρεύματα προς την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου αυξάνονται. Επίσης, καλά νέα είναι ότι η εποχή των rooms to let έχει τελειώσει οριστικά. Πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν εκμοντεριστεί, χρησιμοποιούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και προσφέρουν άψογες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Ζώντας εδώ στο Βέλγιο και βλέποντας τις υπηρεσίες που παρέχονται εδώ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι δικές μας δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν, μα τίποτα να ζηλέψουν από τις υπηρεσίες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε εργαζόμενους που είναι έξυπνοι, μορφωμένοι και ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών πελατών. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να επαναποβόμαστε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο, πρέπει να ενσωματώσουμε την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό στον τουρισμό μας. Το ελληνικό πρωινό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και δεν είναι μόνο αυτό. Και βεβαίως όλα αυτά με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζόμενων που δουλεύουν στον τομέα και στο περιβάλλον. Γιατί ευτυχισμένοι εργαζόμενοι σημαίνει και ευτυχισμένοι πελάτες. Και βεβαίως πάνω απ' όλα σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι κάτι που κληρονομήσαμε και με μεγάλη απλοχεριά η φύση μας δόρισε και είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε ακέραιο, να το παραδώσουμε ακέραιο στους επόμενους.